Ψυχραιμία έως να χαρτογραφηθεί πλήρως η μετάλλαξη όμικρον, συστήνουν οι επιστήμονες μιλώντας στο ράδιο 984. Εμείς αυτή τη στιγμή έχουμε μία μετάλλαξη δέλτα που διαχειριζόμαστε. Προς το παρόν κρούσματα της όμικρον δεν έχουμε. Καλό είναι να έχουμε αυστηρά μέτρα και στα αεροδρόμια και στα σύνορα για να μην έχουμε κρούσματα όσο μπορούμε πιο αργότερα. Ακόμη δεν γνωρίζουμε τι τοξικότητα έχει η μετάλλαξη όμικρον. Επίσης δεν γνωρίζουμε καλά ούτε τη μεταδοτικότητα. Σε 2 εβδομάδες θα έχουμε τα αποτελέσματα. Εάν είναι πιο μεταδοτική από τη δέλτα το στέλεχος αυτό ή είναι το ίδιο με τη δέλτα και αν το καλύπτουν τα εμβόλια. Αυτή τη στιγμή το να μιλάμε για την όμικρον είναι σαν να συσκοτίζουμε το πραγματικό πρόβλημα, το οποίο είναι η συνεχής διασπορά, η λήψη μέτρων μόνο για ένα μέρος του πληθυσμού, η αφιδοσία του υπόλοιπου μέρους που έχουν πρόσφατη νόσηση ή πιστοποιητικό εμβολιασμό, και αγνοούμε ότι και αυτοί μπορούν να μεταδώσουν. Ο καθηγητής ανοσολογίας παθολογίας στο ΕΚΠΑ μίλησε για την αβεβαιότητα που δημιουργούν τα μέτρα που λαμβάνονται για την αντιμετώπιση της πανδημίας. Οι 2 κύριες δηλώσεις της πολιτικής ηγεσίας: είμαστε στο τελευταίο μίλι της πανδημίας και με τα εμβόλια θα πάρουμε τη ζωή μας πίσω, ήταν λάθος. Διότι αυτές οι δηλώσεις δώσανε την αίσθηση στον κόσμο ότι μπορεί να αγνοήσει μέτρα ατομικής προστασίας. Αυτά δεν πρέπει να αγνοηθούν και ο κόσμος δεν πρέπει να διχαστεί. Σημασία έχει αυτή τη στιγμή να πάει ο κόσμος να εμβολιαστεί, να διαχειριστούμε αυτά τα περιστατικά που αναφέρατε, που είναι ο αριθμός των κρουσμάτων πάρα πολύ υψηλός, σταθερός τις τελευταίες μέρες, αλλά υψηλός. Και βέβαια αυτό που βλέπουμε, το δείκτες του θανάτων και διασωληνωμένος, είναι λυπηρό να έχουμε αυτούς τους δείκτες αυτή τη στιγμή. Η πρόεδρος των νοσοκομειακών γιατρών τάχθηκε εκ νέου κατά ενός ενδεχόμενου γενικού lockdown. Για 7% εμβολιασμένων και 74 ενήλικο πληθυσμό εμβολιασμένων, είναι δυνατόν να κλείσει τα πάντα, να κάνει lockdown? Είναι δυνατόν? Ποια λογική έχει για να το κάνεις? Δηλαδή γυρίζεις πίσω σαν να είσαι από την αρχή. Τα μέτρα ατομικής προστασίας πρέπει να εφαρμόζονται. Εάν εφαρμόζονται, εγώ πιστεύω δεν θα χρειαστούμε ούτε lockdown, ούτε να πάρουμε τη ζωή μας πίσω, ούτε αυτές τις σαγλαμάρες. Πρωτοβάθμια ενίσχυση για να μπορούν να εξυπηρετήσουν τον κόσμο, γιατί η πρωτοβάθμια μπορεί να βοηθήσει. Και πλέον χρηματοδότηση και προσλήψεις στα νοσοκομεία. Αυτά είναι τα πράγματα που πρέπει να κάνει η κυβέρνηση αυτή τη στιγμή.